Ακολουθεί η εκπομπή Ιατρικό Απόρριτο με τον Νίκο Ρωσόβουλο. Cómo decir que me parte mil la esquinita de mi hueso que han caído los esquemas de mi vida. Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Απόψε, αγαπητοί φίλοι, έχουμε προσκεκλημένη την κυρία Αναστασία Μπέκα, παιδοψυχίατρος και συντονίστρια διευθυντρία του Ψυχιατρικού Τμήματος Παιδιών και Φίβων του Νοσοκομείου Παναγιώτη Θεσσαλονίκης. Είμαι ο Νίκος Ρωσόπουλος και ακούτε την εκπομπή Ιατρικό Απόρριτο. Το απόψινό θέμα της εκπομπής είναι η σημασία της οικογένειας και η διάσπασή της για την ανάπτυξη και την ψυχική ισορροπία των παιδιών. Πριν πάμε σε εσάς, κυρία Μπέκα, θέλω να δώσω τους τρόπους επικοινωνίας. Είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2313-022-040, στο mail radio@eoelas.org και στη σελίδα μας στο Facebook Ιατρικό Απόρριτο, όπου μπορεί να βρίσκεται και το αρχείο των εκπομπών. Την καλλιτεχνική επιμέλεια της εκπομπής την έχει η Στέλλα Χατζηγεωργίου. Κυρία Μπέκα, σας ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας κάνατε να αποδεχτείτε την πρόσκλησή μας και να μας ενημερώσετε ως ειδική περί ενός φλέγοντος θέματος. Ευχαριστώ και εγώ πολύ που με καλέσατε και μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το οποίο νομίζω ότι αφορά όλους μας, το ρόλο που παίζει η οικογένεια στην φυσιολογική, ψυχολογική ανάπτυξη των ανθρώπων και των παιδιών ειδικότερα. Δεν γίνεται η πρώτη μου ερώτηση, θα μην ξεκινήσει, πότε αρχίζει ο ρόλος των γονιών? Είναι πολύ σημαντική αυτή η ερώτηση, γιατί πολύ συχνά σκεφτόμαστε να αποκτήσω ένα παιδί και όταν θα αποκτήσω θα το φροντίσω με τον τρόπο που πρέπει, να διαβάσω βιβλία. Συνήθως όμως ο ρόλος των γονιών ξεκινάει πολύ πιο πριν και θα έλεγα, θα τολμούσα να πω ότι ξεκινάει από τότε που είναι κανείς ο ίδιος παιδί και έχει το βίωμα του πώς είναι να είσαι παιδί σε μια οικογένεια, πώς έτσι μαθαίνεις, τι κάνουν οι γονείς, τι κάνει ο πατέρας, τι κάνει η μητέρα. Και καθώς μεγαλώνεις και ελπίζεις ότι θα κάνεις τη δική σου οικογένεια, την προγραμματίζεις πολύ πριν παντρευτεί κανείς, αλλά σίγουρα από τη στιγμή που δημιουργήσει μία σταθερή και μόνιμη σχέση και μπει στο γάμο και ελπίζει ότι θα αποκτήσει ένα παιδί, ξεκινάει ο ρόλος του γονιού. Μάλιστα. Έχει σημασία αν το παιδί είναι επιθυμητό και αναμενόμενο από τους γονείς? Είναι μια από τις ερωτήσεις που κάνουμε συνήθως όταν βλέπουμε διαγνωστικά, έρχεται κάποιος σε εμάς, αν το παιδί ήταν επιθυμητό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί σχετίζεται αυτό και με τις προσδοκίες που είπα πριν, δηλαδή πώς περιμένουμε το παιδί αυτό, και με το τι προβάλλουμε πάνω του, τι θα θέλαμε να έχει αυτό το παιδί. Φυσικά σχετίζεται και με το πόσο μπορούμε να το αποδεχτούμε σε εκείνη τη φάση της ζωής και να το αγαπήσουμε. Μάλιστα. Τώρα από ποιους παράγοντες εξαρτάται η σχέση που αναπτύσσουν οι γονείς με το παιδί? Είναι αρκετά σύνθετο αυτό το θέμα και το ερώτημα. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που έχουν να κάνουν με τους ίδιους τους γονείς, παράγοντες που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον της οικογένειας ή το γενικότερο περιβάλλον που μεγαλώνει και με παράγοντες που σχετίζονται με το παιδί επίσης. Δηλαδή, οι γονείς, για παράδειγμα, μπορούν όταν οι ίδιοι είναι έτοιμοι και όριμοι να αγαπήσουν περισσότερο το παιδί τους. Μπορούν όταν το παιδί είναι σαν ιδιοσυγκρασία εύκολο παιδί και όχι δύσκολο ή να χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί, να είναι πιο εύκολο για αυτούς να το μεγαλώσουν. Μπορεί όταν έχουν υποστήριξη από το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν, δηλαδή έχουν για παράδειγμα παππούδες, γιαγιάδες, έχουν μια σχετική οικονομική άνεση, έχουν μια δουλειά, τότε τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα για να το μεγαλώσουν. Επομένως οι παράγοντες είναι πολλαπλοί, σχετίζονται με διάφορα θέματα. Τώρα από ποιους παράγοντες εξαρτάται η σχέση αυτή που είπατε, γιατί μας αναφέρατε τους παράγοντες, μπορείτε λίγο να μας κάνετε λίγο πιο αναλυτικούς? Ναι, από ποιους παράγοντες εξαρτάται η σχέση που θα αναπτύξει ο γονιός με το παιδί? Όταν μιλάμε για το πώς είναι ο γονιός ο ίδιος, ο οποίος σαν όριμος άνθρωπος θα είναι σε μια όριμη στιγμή για να γίνει γονέας, πατέρας ή μητέρα. Αυτό σημαίνει ότι έχει την δυνατότητα και την ψυχολογική ετοιμότητα να δώσει σε έναν άλλον άνθρωπο κομμάτια από τη δική του, από το δικό του χρόνο, από τη δική του εσωτερική, από τον εσωτερικό του πλούτο, να αγαπήσει και να φροντίσει με τον κατάλληλο δυνατό τρόπο. Όταν ένα παιδί έρχεται στον κόσμο, τι έχει ανάγκη? Έχει ανάγκη από την πρακτική φροντίδα, να έχει δηλαδή
φαγητό, να έχει ζεστασιά, να έχει ένα σπίτι να μείνει, να ντύνεται. Έχει την ανάγκη να το προσέξουν και να του δώσουν ερεθίσματα. Και κανείς πρέπει να είναι έτοιμος να κάνει όλα αυτά τα πράγματα συγχρόνως. Και ένα πολύ χαρακτηριστικό είναι, ας πούμε, ότι πολλές μητέρες σήμερα, γυναίκες, δεν είναι έτοιμες να θυλάσουν, ας πούμε, το μωρό τους. Γιατί θεωρούν ότι αυτό θα τους χαλάσει τη σιλουέτα ή ότι χρειάζεται να πάνε γρήγορα στη δουλειά πίσω. Οπότε δεν είναι προετοιμασμένες να το κάνουν. Το πιο απλό είναι αυτό από τα πράγματα. Πολύ συχνά όμως δεν έχουν και το χρόνο και την ψυχική και την γνώση και το ψυχικό κουράγιο να παίξουν με το παιδί. Αυτό είναι πολύ συχνό στην εποχή μας, να μην παίζουν οι νέοι γονείς με τα παιδιά. Και έτσι τα πράγματα μπορεί να πάνε δύσκολα, ακριβώς επειδή ο γονιός δεν είναι προετοιμασμένος για αυτό το οποίο έχει να κάνει ή επειδή εξωτερικοί παράγοντες μπορεί να τον εμποδίζουν να κάνει αυτό το οποίο έχει να κάνει. Και η σχέση τώρα που αναπτύσσεται είναι πραγματικά πολύπλευρη και επεκτείνεται στο χρόνο, δηλαδή η σχέση πρέπει να εγκατασταθεί από πολύ νωρίς, από τότε που γεννιέται το παιδί. Χρειάζεται πριν από τη γέννηση να προετοιμαστεί και αμέσως μετά τη γέννηση σιγά σιγά να δημιουργηθεί αυτός ο δεσμός. Εγώ που συμβαίνει να είμαι σε ένα ψυχιατρικό τμήμα να εργάζομαι, βλέπουμε πολύ συχνά εφήβους οι οποίοι έχουν σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας που ανάγονται σε εκείνη την περίοδο που δεν δημιουργήθηκε ο δεσμός ανάμεσα στη μητέρα συνήθως, στο πρόσωπο που φροντίζει κυρίως το παιδί και στο παιδί, με αποτέλεσμα αυτό το παιδί να μην έχει βιώσει αυτή την αγάπη και να μην μπορεί από εκεί και πέρα να αισθανθεί καλά με τον εαυτό του και να έχουμε πολλά και τραγικά πολλές φορές, μέχρι και απόπειρες αυτοκτονίας, πάρα πολλούς αυτοτραυματισμούς σε νεαρά παιδιά, επιθετικότητα και βία ή αντίθετα προβλήματα προς τα μέσα, καταθλιπτικά, αγχώδη. Και αυτά όλα να ανάγονται σε εκείνη την πρώτη περίοδο όπου δεν δημιουργήθηκε ο κατάλληλος δεσμός και η κατάλληλη σχέση. Και αυτό ξεκινάει από το γονιό βέβαια. Δεν είναι ότι το παιδί δεν μπορεί να κάνει σχέση. Το παιδί μπορεί να έχει στοιχεία δικά του, τα οποία θα εμποδίσει αυτή, θα δυσκολέψει μάλλον τη δημιουργία αυτής της σχέσης, όπως είπα πριν, η δύσκολη ιδιοσυγκρασία. Ή αν το παιδί είναι πρόωρο ή έχει κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας που ο γονιός δυσκολεύεται να το δεχτεί και να κάνει μαζί του, να συνδεθεί μαζί του, είτε γιατί φοβάται ότι θα το χάσει, γιατί έχει μια σοβαρή αρρώστια, είναι πρόωρος, τη θερμοκοιτίδα, μήνες, του λένε γιατί ξέρετε ζει πεθαίνει, οπότε δεν δένεται με αυτό για να μην πονέσει. Ή και δεν θέλει να αποδεχτεί ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο θα είναι μακροχρόνιο υγείας του παιδιού του. Οπότε δεν δημιουργείται ο δεσμός. Αλλά μπορεί η μητέρα, ας πούμε, να έχει τη λεγόμενη κατάθλιψη της λοχίας, που συμβαίνει συχνά και για ορμονικούς λόγους και για άλλους λόγους γύρω στην περίοδο αυτή, ή να έχει κάποιο πρόβλημα ανεξαρτήτως αυτού ψυχικής υγείας και περιβάλλοντος η μητέρα, ή να είναι κακή η σχέση των δύο γονιών. Οπότε δεν μπορεί εύκολα να δεθεί με το παιδί της, καθώς δεν υπάρχει υποστηρικτικό περιβάλλον, δεν παίζει το ρόλο του ο πατέρας, ο οποίος είναι πάρα πολύ βοηθητικός και απαραίτητος για τη μητέρα, και ένα σύνολο από άλλους λόγους που σε ένα πιο εξειδικευμένο θέμα μπορούμε να πούμε, για ποιο λόγο μπορεί να μην αναπτυχθεί μια στενή σχέση ανάμεσα στη μητέρα και στο βρέφος, η οποία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ψυχική του υγεία και στη συνέχεια. Μάλιστα. Τώρα, ποιος είναι ο ρόλος των γονέων στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού, στη βρεφική, νηπιακή ηλικία? Ναι, στα πρώτα χρόνια, από τη γέννηση και μετά, είναι καθοριστικός ο ρόλος. Δηλαδή, σε πολλά άλλα είδη βλέπουμε ζωικά και τα λοιπά, ότι αμέσως μετά τη γέννηση σηκώνονται τα μικρά βρέφη του ζωικού βασιλείου και αμέσως είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν μόνο τους τη ζωή. Ο άνθρωπος θέλει πολλά χρόνια για να τα καταφέρει αυτά. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν στα πρώτα χρόνια της ζωής να υπάρχουν οι γονείς δίπλα στο παιδί και σίγουρα ένα κεντρικό πρόσωπο φροντίδας σταθερό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομαλή πορεία και την ανάπτυξη. Άμα δεν υπάρχει αυτό, τότε τα πράγματα πάνε πάρα πολύ άσχημα. Παιδιά τα οποία μεγαλώνουν, δεν αναφέρομαι τώρα και σε αυτά που μεγαλώνουν εντελώς μόνα τους, ας πούμε, που είναι ακραίες περιπτώσεις, αλλά στα ιδρύματα δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα, γιατί εκεί υπάρχουν πολλοί να σε φροντίσουν, δηλαδή υπάρχει ο ένας, ο σταθερός με τον οποίο αναπτύσσει τη σχέση που είπαμε. Δεν υπάρχει το δέσιμο. Ναι, δεν υπάρχει το δέσιμο. Στα πρώτα λοιπόν χρόνια ο ρόλος είναι πολύ σημαντικός, όπως είπαμε, γι' αυτό το δέσιμο. Και γιατί το παιδί αρχίζει να μαθαίνει πώς είναι να είσαι με έναν άλλον άνθρωπο, να μαθαίνει πώς είσαι να είσαι το ένα μέλος ενός ζεύγους, μαμάς παιδιού,
το οποίο αγαπάει ο ένας τον άλλον και τον φροντίζει, καλύπτει τις ανάγκες του, οπότε όταν καλύπτονται αυτές οι ανάγκες αισθάνεται το μωρό ότι είναι καλό. Είμαι καλός γιατί με φροντίζουν. Μόλις πεινάω μου δίνουν να φάω. Μόλις ζητήσω κάτι, μόλις πονάω, έρχεται και με αγκαλιάζει η μαμά, μου κάνει κάτι και αισθάνομαι καλύτερα. Αυτό δίνει την αίσθηση ότι είμαι ένα αξιαγάπητο πρόσωπο, για το οποίο, το οποίο θα το αισθανθεί και το ίδιο το παιδί στη συνέχεια. Τώρα, καθώς περνάει στα διάφορα στάδια της ανάπτυξης, οι γονείς συνεχίζουν σε κάθε στάδιο να είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Και όταν αρχίζει αυτός ο πολύ στενός δεσμός μητέρας βρέφους μετά να τροποποιείται, γιατί πρέπει το παιδί να έρθει σε επαφή και με τον έξω κόσμο, δεν μπορεί να είναι κολλημένο πάντα στη μαμά, οπότε εκεί μπαίνει ο ρόλος του πατέρα, πάρα πολύ σημαντικός, ο οποίος θα βοηθήσει τη μητέρα, τη γυναίκα του, να ανεχθεί, να αντέξει τον αποχωρισμό από το παιδί και το παιδί να το εισαγάγει στον κόσμο της πραγματικότητας, δείχνοντάς του τι μπορεί να κάνει, ως που είναι τα όρια του, παίζοντας μαζί του με τον τρόπο που οι πατεράδες παίζουν, που είναι διαφορετικός από αυτός των μαμάδων, δίνοντας μια ισορροπία μέσα στο οικογενειακό σύστημα. Μπαίνει λοιπόν στην βρεφική και νηπιακή ηλικία και ο πατέρας, μπαίνουν τα αδέλφια, ευρύτερη οικογένεια. Και στη συνέχεια προχωρούμε προς την μετέπειτα που είναι πια η σχολική ηλικία, το νηπιαγωγείο και το σχολείο, και είναι μια άλλη περίοδος που και για αυτήν, αν θέλετε, μπορούμε να πούμε. Άρα σε κάθε στάδιο ηλικίας αλλάζει και ο δεσμός. Ο δεσμός ενισχύεται καθώς περνούν τα χρόνια και κανονικά γίνεται πιο βαθύς, γίνεται πιο στερεός, γνωρίζονται και οι άνθρωποι περισσότερο ένας με τον άλλον και οπωσδήποτε... άλλος είναι ο δεσμός ενός βρέφους με τη μητέρα, ενός μεγαλύτερου παιδιού και πάει λέγοντας. Έχουν διαφορετικό ρόλο η μητέρα και ο πατέρας? Ναι, έχουν διαφορετικό ρόλο ο πατέρας και η μητέρα. Δεν μπορεί η μητέρα να παίξει το ρόλο του πατέρα και ο πατέρας να παίξει το ρόλο της μητέρας. Παρότι βέβαια κάποιες φορές στις μονογονεϊκές οικογένειες, για οποιοδήποτε λόγο, στο θάνατο κάποιου γονέα, αναγκάζεται ο ένας να παίξει το ρόλο του άλλου. Δεν είναι όμως ότι, από ό,τι λένε και πολλοί ερευνητές πάνω σε αυτό το χώρο, ότι σαν να μην χρειάζεται ο πατέρας ή σαν να μην χρειάζεται η μητέρα, και να μπορούν δύο μητέρες ή δύο πατέρες να κάνουν το ίδιο πράγμα. Σίγουρα η μητέρα προσφέρει άλλου τύπου παροχές συναισθηματικές, ενώ και ψυχολογικές, στο παιδί από ό,τι προσφέρει ο πατέρας. Είπα κάποια πράγματα για το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ο πατέρας όταν αρχίζει να μεγαλώνει το παιδί, γιατί ο πατέρας είναι αυτός που το εισάγει στον έξω κόσμο κυρίως. Η μητέρα είναι αυτή που προστατεύει, που θα δείτε ας πούμε σε μια παιδική χαρά, σε ένα παιδότοπο, θα λέει η μητέρα πρόσεχε, μη χτυπήσεις. Ενώ ο πατέρας λέει τάχα λίγο ακόμα, κάν το αυτό, πήγα πιο ψηλά. Ο κίνδυνος, η αντιμετώπιση του έξω κόσμου έρχεται κυρίως από τον πατέρα και η βοήθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Αντίθετα, η μητέρα είναι πιο πολύ για τη συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού, γιατί βοηθάει πάρα πολύ το παιδί σε τομείς οι οποίοι είναι κάπως διαφορετικοί από αυτή που βοηθάει ο πατέρας. Τι αλλάζει όταν το παιδί πηγαίνει σχολείο και ποιος είναι ο ρόλος των γονέων σε εκείνη την περίοδο? Ναι, όταν αρχίζει το σχολείο και έχει σημασία αν είναι το πρώτο παιδί που μπαίνει στο σχολείο, τότε ξαφνικά η οικογένεια εκτίθεται στον έξω κόσμο. Το παιδί πάει για πρώτη φορά σε ένα κοινωνικό πια περιβάλλον και πρέπει να μπορεί εκεί να προσαρμοστεί σε κανόνες οι οποίοι είναι έξω από αυτούς τις οικογένειες και πρέπει η οικογένεια να το έχει προετοιμάσει. Εκεί λοιπόν πρέπει να μάθει να μένει μόνο του στο σχολείο, οπότε το άγχος αποχωρισμού που έχουν πολλά παιδιά θα δημιουργήσει ένα θέμα στους γονείς και θα πρέπει να μπορέσουν οι γονείς να αποχωριστούν το παιδί έτσι ώστε και αυτό να αντέχει να μένει μόνο του στο σχολικό περιβάλλον. Καμιά φορά το πρόβλημα ξεκινάει από τους γονείς, δηλαδή αυτό θέλω να πω, όταν δεν αποχωρίζονται. Και θα πρέπει να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της μάθησης, το οποίο επίσης είναι κάτι που για τους γονείς και μάλιστα τους σύγχρονους γονείς είναι μια σημαία πάρα πολύ σημαντική, δηλαδή το να είναι έξυπνο το παιδί, να είναι καλός μαθητής, να παίρνει βραβεία κτλ. Οι σύγχρονοι γονείς, αλλά και πάντοτε θα λέγαμε οι γονείς, το χαίρονται ιδιαίτερα και το θεωρούν πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε αν τυχόν το παιδί δυσκολεύεται σε κάποιους τομείς, τότε είναι ένα πλήγμα αυτό για τους γονείς και χρειάζεται να βρουν τρόπους να το αντιμετωπίσουν. Ο ρόλος τους είναι
πολύ σημαντικός, είναι υποστηρικτικός στο παιδί, το οποίο καθώς εκτίθεται σε αυτόν τον κόσμο που έχει κινδύνους, που έχει άλλους που θα το κοροϊδέψουν, που έχει δασκάλους που θα το βαθμολογήσουν κλπ. Χρειάζεται να είναι πίσω, να στηρίζουν και να βοηθούν σε αυτές τις καινούργιες δραστηριότητες και δεξιότητες που πρέπει το παιδί να αποκτήσει. Συνεχίζουν να παίζουν οι γονείς σημαντικό ρόλο για την εφηβεία ή όχι? Ναι, εδώ υπάρχει έτσι μια παρεξήγηση, ένας μύθος. Πολλοί γονείς κιόλας οι ίδιοι τους σκέφτονται ότι επειδή το παιδί τώρα μεγάλωσε, δεν με έχει ανάγκη, βγαίνει με τους φίλους του κλπ. Η αλήθεια είναι ότι η εφηβεία είναι μια περίοδος όπου ο έφηβος ανοίγει τα φτερά του και έχει να αντιμετωπίσει έτσι πολλά tasks, όπως λέμε, πολλά καθήκοντα αναπτυξιακά. Αλλά οι γονείς συνεχίζουν να παίζουν ένα σημαντικότατο ρόλο στην εφηβεία. Είναι πίσω από το παιδί αυτό και το στηρίζουν, και επειδή ακριβώς αισθάνεται ότι ανοίγει τα φτερά του αλλά θέλει να έχει την ασφάλεια της οικογένειας, η παρουσία των γονέων και η καθοδήγηση, η οποία γίνεται κυρίως μέσα από το παράδειγμα αλλά γίνεται και μέσα από το λόγο, και πρέπει και τα δύο να υπάρχουν στην εφηβεία, είναι πολύ απαραίτητη. Αν πάψει να υπάρχει αυτό, τότε το παιδί παραπέει, και καθώς οι φίλοι, ο εαυτός του, που υπάρχει η ανακατάταξη έτσι, στην εφηβεία πολλών θεμάτων, του δημιουργούν θέματα δύσκολα και θέλει από πίσω τον πατέρα, και μάλιστα το αγόρι έχει περισσότερη ανάγκη, θα λέγαμε, από την παρουσία του πατέρα, χωρίς να σημαίνει ότι το κορίτσι δεν έχει, και για το κορίτσι έχει πολύ σημαντικό ρόλο ο πατέρας, και αντίστοιχα και από τη μητέρα βέβαια. Η ευρύτερη οικογένεια, όπως παππούδες, γιαγιάδες, θείες, παίζουν ρόλο στη φυσιολογική ανάπτυξη του παιδιού? Ναι, αυτό είναι η χαρά της ζωής για τα παιδιά, έτσι, να υπάρχουν παππούδες και γιαγιάδες, και έχουμε την ευτυχία στον ελληνικό χώρο να έχουμε αυτή την ευρύτερη οικογένεια ακόμη σε ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Αυξάνεται βέβαια και εδώ, αλλά σε άλλες χώρες δεν υπάρχει καθόλου αυτό το υποστηρικτικό σύστημα. Οι παππούδες λοιπόν και οι γιαγιάδες είναι αφενός ο σύνδεσμος του παιδιού μέσα στο χρόνο με το παρελθόν της οικογένειάς του και με κάποιες συνθήκες οι οποίες υπάρχουν μέσα στην κοινωνία στην οποία ζει και που τις μεταφέρουν, τις παραδόσεις και τις αξίες αυτές, πιο εύκολο ο παππούς και η γιαγιά. Επίσης είναι τα άτομα τα οποία δεν έχουν το άγχος και την πίεση και της δουλειάς τους και του να βάλουν τους κανόνες στο παιδί, οπότε πιο χαλαρά σχετίζονται μαζί του και το υποστηρίζουν, και σε κάθε δύσκολη στιγμή είτε τις σχέσεις των γονιών με τα παιδιά είτε τις σχέσεις των γονιών μεταξύ τους, οι παππούδες έρχονται να βοηθήσουν πάρα πολύ στην ανάπτυξη του παιδιού. Του δίνουν πράγματα τα οποία οι γονείς συχνά δεν έχουν το χρόνο αλλά και τη δυνατότητα πολλές φορές να τα δώσουν. Νομίζω δηλαδή ότι είναι τυχερά τα παιδιά τα οποία ζουν μέσα σε οικογένεια ευρύτερη. Φυσικά πρέπει να υπάρχει μια κατανόηση του ρόλου και των ορίων που έχει ο καθένας. Γιατί υπάρχουν και καταστάσεις όπου παρεμβαίνουν, ας πούμε, οι παππούδες στο ρόλο των γονιών και δημιουργείται εκεί μια ανισορροπία και μια κατάσταση όπου δεν ξέρει το παιδί, ειδικά αν ζουν μαζί, ποιον πρέπει να υπακούσει. Ποιος είναι ο γονιός πραγματικά και ποιος είναι ο παππούς και η άλλα. Γενικότερα μιλώντας, είναι πολύ θετικός ο ρόλος τους. Αυτό δεν παίζει και για το πόσες ώρες λείπουν οι γονείς μας από το σπίτι λόγω εργασίας? Ναι, φυσικά, βέβαια. Όταν λείπουν οι γονείς, είναι ιδανική λύση να υπάρχει ένας καλός λειτουργικός παππούς και γιαγιά που αναλαμβάνει το παιδί σε σχέση με τους ξένους ανθρώπους. Αλλά πάντοτε ποτέ τίποτα δεν είναι απόλυτο. Έχει να κάνει με την προσωπικότητα των ανθρώπων, τυχόν άλλα προβλήματα υγείας που μπορεί να είναι και πολύ σοβαρά στις μεγάλες ηλικίες των γονέων, όπως άνοιες ερχόμενες, κατάθλιψη, σοβαρά προβλήματα υγείας όπως και η καρκίνη, η καρδιολογικά νοσήματα. Το παιδί δένεται με τους παππούδες και βέβαια όταν τους χάσει και εκεί η απώλεια είναι πολύ μεγάλη. Τώρα θέλω να ρωτήσω αν η σχέση των γονέων μεταξύ τους είναι ομαλή, βοηθάει στην ομαλή ανάπτυξη των παιδιών, ή αρκεί ο κάθε γονέας να έχει καλή σχέση με το παιδί και αρκεί αυτό? Ναι. Όχι, δεν αρκεί αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει καλή σχέση των γονέων μεταξύ τους. Δηλαδή, ας πούμε, του ζευγαριού. Λέγεται πολύ συχνά ότι αφού μαλώνουν οι γονείς, ας χωρίσουν και θα είναι καλύτερα, ας πούμε, γιατί ο καθένας θα μπορεί να βλέπει το παιδί, να έχει μια καλή σχέση μαζί του κτλ. Για τη φυσιολογική ανάπτυξη ενός παιδιού, χρειάζεται οι γονείς να είναι
μαζί, αυτό είναι το ιδανικό, αυτό είναι το καλό, να είναι μαζί και να είναι αγαπημένοι. Γιατί το παιδί ρουφάει την ατμόσφαιρα και μέσα από εκεί μαθαίνει τις σχέσεις των ανθρώπων, την επίλυση των συγκρούσεων, την υπομονή και την υπακοή στους κανόνες μέσα στο σπίτι. Οπότε μαθαίνει πολύ περισσότερα πράγματα όταν βλέπει τους δύο γονείς του να τα εφαρμόζουν αυτά, από το αν έχει απλά μια επικοινωνία και μια καλή σχέση. Και όταν λέμε καλή σχέση, τι εννοούμε? Ας πούμε, κάποιος μπορεί να εννοεί ότι εγώ όταν το βλέπω, ξέρετε μαζί μου πόσο καλά είναι το παιδί, γιατί παίζουμε, γιατί του παίρνω παιχνίδια, γιατί το πηγαίνω στην ΑΒ δραστηριότητα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, γιατί η πραγματικότητα της καθημερινότητας βιώνεται μέσα στο σπίτι, μέσα στην οικογένεια. Αν είναι απλά στην ωραία στιγμή μόνο, τότε το παιδί δεν μαθαίνει όλα αυτά τα οποία έχει ανάγκη να μάθει, που είναι και η οριοθέτηση του εαυτού του, που είναι η ανάπτυξη αξιών, να πάρει από τους γονείς πράγματα και να τα δει κυρίως να γίνονται στην πράξη. Οι γονείς πρέπει να συγκρούονται προς τα παιδιά ή όχι? Μπορούν να συγκρούονται, αλλά θα πρέπει αυτό να γίνεται με ένα μέτρο, το οποίο είναι ότι δεν αφήνω τον εαυτό μου να θυμώσει με τον άλλον και να συγκρουστεί μαζί του σε βαθμό που να τον κατατροπώσω, αν μου επιτρέπετε να πω σε εισαγωγικά, να τον καταστρέψω, να τον υποτιμήσω μπροστά στα παιδιά και όποιον πάρει ο χάρος. Αλλά φυσικά κανείς μέσα στην οικογένεια και μέσα σε κάθε σχέση βιώνει διάφορα συναισθήματα. Συναισθήματα θυμού, ας πούμε. Διαφωνεί με τον άλλον ή ο άλλος έκανε κάτι που τον στεναχώρησε. Αυτό χρειάζεται να φανεί ότι ήταν πρόβλημα αυτό που έγινε, ότι θύμωσε κάποιος, μπορεί να φωνάξει, αλλά κυρίως το θέμα δεν είναι να μην βλέπουν τις συγκρούσεις, το θέμα είναι να βλέπουν πώς λύνονται αυτές οι συγκρούσεις. Αν οι συγκρούσεις δεν μπορούν να λυθούν, τότε το μάθημα είναι, δυστυχώς οι άνθρωποι δεν μπορούν να λύσουν τα προβλήματά τους, δεν μπορούν να ζήσουν μαζί, δεν αγαπιούνται, και αυτό είναι ένα μεγάλο αρνητικό μάθημα που παίρνει κανείς μέσα από την οικογένειά του. Το αντίθετο μάθημα υποστηρίζεται και από πολλούς ερευνητές, όταν δηλαδή βλέπεις τους γονείς σου να μαλώνουν και να τα βρίσκουν πάλι, ότι είναι φοβερά θετικό, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται. Αλλά το καταστρεπτικό που βλέπουμε κυρίως τώρα στις περιπτώσεις των διαζυγίων, όπου γονείς αλληλοεκτοξεύουν πάρα πολύ βαριές εκφράσεις και παίζουν και ξύλο, η ενδοοικογενειακή βία που είναι αρκετά έτσι έντονη στις μέρες μας, σίγουρα είναι καταστρεπτική για τα παιδιά, γιατί φοβούνται πάρα πολύ και για τον εαυτό τους, αλλά και γιατί μιμούνται, όπως είπα, οπότε πολύ συχνά επαναλαμβάνουν τη βία. Θέλω να ανοίξω το κομμάτι με τα διαζύγια των γονιών. Τι γίνεται με τα παιδιά των διαζυγίων? Πώς επιδράει η διάσπαση της γονικής συμβίωσης στην ανάπτυξη του παιδιού? Αυτό είναι πάλι ένα τεράστιο θέμα, η διάσπαση της οικογένειας. Γενικά το διαζύγιο είναι πάντοτε αρνητικό για τα παιδιά, και μάλιστα θα έλεγα ότι οι έρευνες δείχνουν ότι κάτι αντίθετο από αυτό που γενικώς πιστεύουμε, ότι όταν οι γονείς χωρίσουν με ήρεμο τρόπο και δεν υπάρχουν μεταξύ τους φασαρίες και εξηγήσουν στο παιδί κτλ, όλα πάνε καλά. Αντίθετα, έχει φανεί ότι όταν οι γονείς μαλώνουν μεταξύ τους έντονα και συγκρούνται και χωρίσουν, χωρίς να μπορούν να το επιλύσουν αυτό, λέω και πάλι, γιατί το ιδανικό είναι να το επιλύσουν, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μπορεί αυτό να γίνει. Όταν λοιπόν συγκρούνται έντονα και χωρίσουν, τότε σε μακροχρόνια παρακολούθηση αυτών των παιδιών, με 10 χρόνια μετά έχουν παρακολουθηθεί και έχει φανεί ότι αυτά τα παιδιά τα πάνε καλύτερα από ότι άλλα παιδιά που οι γονείς τους δεν μαλώνανε, χωρίσανε χωρίς να... φιλικά, έτσι, από αυτό που λέμε, ας πούμε, ένα φιλικό διαζύγιο, γιατί είχαν ασυμφωνία χαρακτήρων, και 10 χρόνια μετά τα δικά τους παιδιά είχαν πολύ περισσότερα προβλήματα, και οι ερευνητές λένε ότι μάλλον, ας πούμε, το ένα θέμα είναι ότι δεν βρίσκουν νόημα τα παιδιά. Γιατί δηλαδή οι γονείς μου χωρίσανε? Δύο άνθρωποι που δεν μάλωναν ποτέ, εγώ δεν είχα καταλάβει να έχουν κάποιο πρόβλημα. Γιατί λοιπόν δύο άνθρωποι? Άρα ο γάμος δεν είναι κάτι, δεν αγαπιόταν μεταξύ τους, αλλά δεν μπόρεσα να το καταλάβω. Τι πήγε λάθος? Αυτό, είτε ότι υπέστησαν όλες τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει ένα διαζύγιο, που χάνεται οικονομικά, ένα μεγάλο θέμα, ας πούμε, είναι ξαφνικά φτωχαίνει η οικογένεια. Μένει το παιδί με τη μητέρα, μένει φτωχό το παιδί, με αποτέλεσμα να έχουμε προβλήματα, χωρίς όμως να έχουμε την ωφέλεια από το ότι έπαψαν να υπάρχουν συγκρούσεις μέσα στο σπίτι. Ήταν όλα καλά, είναι πάλι καλά, αλλά όλα τα άλλα έγιναν αρνητικά. Και τα οικονομικά και η υποστήριξη που υπήρχε από την ευρύτερη οικογένεια δεν υπάρχει πλέον.
Θα αναγκαστώ να σας διακόψω. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και στο... πάμε και στις ειδήσεις και επιστρέφουμε πάλι εδώ με την κυρία Μπέκα. Ξανά κοντά σας, έχω εδώ στο στούντιο την κυρία Αναστασία Μπέκα, που είναι παιδοψυχίατρος και συντονίστρια διευθύντρια του Ψυχιατρικού Τμήματος Παιδιών και Φήβων του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Έχουν έρθει πάρα πολλές ερωτήσεις σας. Απορώ αν θα προλάβουμε να τις απαντήσουμε όλες. Απλά θέλω να κάνω μια διευκρίνηση. Έρχονται ερωτήσεις και για τα παιδιά που μεγαλώνουν από ζευγάρια ομοφυλοφίλων οικογενειών. Θα το αφήσουμε αυτό σε ειδική εκπομπή μέσα από την εκπομπή Ο Λόγος Ορθοδοξίας, που θα είστε ξανά εκεί καλεσμένοι και θα γίνει ολόκληρη εκπομπή για αυτό το θέμα. Μάλιστα. Για να έτσι με ενημερώσανε. Ευχαριστώς. Δεν θα κάνω κάποια τέτοια ερώτηση. Θα τις μεταφέρω όμως ερωτήσεις που μας έχουν κάνει για εκείνη την εκπομπή που θα γίνει. Συνεχίζω από εκεί που είχαμε μείνει και μιλούσαμε για τα διαζύγια και γενικά για τα παιδιά και τι βιώνουν, πώς βιώνουν ένα διαζύγιο. Το ήθελα να ρωτήσω, ποια είναι τα συνηθισμένα προβλήματα των παιδιών μετά το διαζύγιο? Ναι. Τα πιο πολλά προβλήματα έχουν να κάνουν, σχετίζονται βέβαια και με την ηλικία και με το φύλο των παιδιών. Κυρίως είναι προβλήματα είτε εσωτερικευμένα, τα οποία δηλαδή βιώνει εσωτερικά ένα παιδί, όπως είναι το άγχος και η κατάθλιψη, και είναι πιο συχνά αυτά στα κορίτσια, ή μπορεί να είναι εξωτερικευμένο, όπως λέμε, όπως είναι τα προβλήματα συμπεριφοράς, όπως είναι τα προβλήματα με χρήση ουσιών, όπως είναι τα προβλήματα παραβατικότητας, επιθετικότητας και βίας, τα οποία εκδηλώνονται προς τα έξω. Συχνά έχουμε σχολική πτώση σχολικών μάλλον επιδόσεων, βαθμών στο σχολείο, σε ένα παιδί που έχει προβλήματα έτσι, οικογενειακά. Και θα έλεγα αυτά είναι τα συχνότερα τα οποία εμφανίζονται, όμως σε άλλοτε άλλο βαθμό και με άλλοτε άλλες εκδηλώσεις, ανάλογα και με την ηλικία του παιδιού. Σε ένα μικρό παιδί θα βλέπουμε ότι συχνά να έχει μια παλινδρόμηση, όπως λέμε, δηλαδή επιστροφή σε μικρότερες ηλικίες, οπότε από εκεί που δεν βρεχόταν πάνω του, αρχίζει να το κάνει αυτό, από εκεί που δεν είχε μάθει να αυτοεξυπηρετείται, τώρα ζητάει να το ταΐσουν, να το ντύσουν οι γονείς. Ανάλογα με την ηλικία θα εκδηλωθούν κάποια προβλήματα. Μπορεί να αρχίσουν να εκδηλώνονται κάποιοι φόβοι σε μεγαλύτερα παιδιά, φόβοι ότι θα χάσουν και τον άλλο γονέα, φόβοι ότι φταίνε τα ίδια για αυτό το οποίο συνέβη, οπότε μπορούν να εκφράζονται ότι φταίω εγώ για αυτό που έγινε, γιατί δεν ήμουν καλό παιδί, γιατί δεν άκουγα, γιατί όταν μου έλεγαν κάτσε ήσυχα γιατί έχω κουραστεί από αυτά που κάνεις, δεν άκουσα, και επομένως αυτό δημιουργεί έντονα συναισθήματα ενοχής στα παιδιά και τα επιβαρύνει πάρα πολύ ψυχολογικά, και κάθε παιδί μπορεί με διαφορετικό τρόπο αυτό να το βιώνει, είτε με άγχος όπως είπα, είτε με κατάθλιψη, που στα παιδιά δεν είναι πάντοτε είμαι κλεισμένος και κλαίω κάπου η κατάθλιψη, μπορεί να είναι προβλήματα συμπεριφοράς και ανησυχίας και επιθετικότητας που δείχνουν την κατάθλιψη από κάτω. Άλλες φορές μπορεί να έχουμε ψυχοσωματικά ενοχλήματα, αυτό που λέμε, δηλαδή να έχουμε πόνο κεφάλου, σκυλόπονους, διάφορα σωματικά ενοχλήματα που βασίζονται όμως σε ψυχολογικές παραμέτρους, ψυχολογικά θέματα. Οπότε μπορεί να έχουμε λοιπόν όλα αυτά τα θέματα ενδεικτικά στα παιδιά και οτιδήποτε άλλο, γιατί το στρες, γενικά το στρες μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στον άνθρωπο και εξαρτάται αυτό από την ιδιοσυγκρασία του, αλλά και από τις συνθήκες του κάθε διαζυγίου. Δεν όλα τα διαζύγια ίδια. Υπάρχουν ένα 10% των διαζυγίων έχουν πολύ υψηλές συγκρούσεις. Οι άνθρωποι απευθύνονται και στα δικαστήρια, μάλλον επί χρόνια κάποιες φορές, προσπαθούν μέσα από διαδικασίες όποιες μπορούν να καταστρέψουν ένα τον άλλον. Και σε εμάς έρχονται τέτοια, δυστυχώς, τέτοιες περιπτώσεις. Βέβαια έρχονται και πιο απλές, όπου οι γονείς θέλουν απλά να βοηθήσουν τα παιδιά τους που ανησύχησαν για ένα διάστημα. Όμως έρχονται και αυτές οι ακραίες περιπτώσεις, και τότε είναι πιο καταστρεπτικά τα αποτελέσματα στα παιδιά. Πάντως είναι ταμπού να πούνε ότι το παιδί θα πάει σαν ψυχολόγο, σαν ψυχίατρο. Υπάρχει αυτό ακόμα σήμερα, δεν έχει ξεπεραστεί. Ναι, αν και έχει βελτιωθεί. Φοβούνται να πάνε σαν ειδικό. Ναι, αυτό πάντα υπάρχει, το στίγμα της ψυχικής αρρώστιας, και προσπαθούμε να το αλατώσουμε. Τώρα έρχονται σίγουρα αυτοί που έχουν κάτι πολύ απλό και θεωρούνται, ας πούμε, να έχεις ένα πρόβλημα στο λόγο, είναι πολύ πιο εύκολο ο γονιός να απευθυνθεί, ή αν έχει κάτι πολύ σοβαρό, όπως είναι μια ψύχωση, και γι' αυτό δεν μπορεί να κάνει αλλιώς και το πάει στην ψυχία του. Αλλά έχει αρχίσει και στις άλλες καταστάσεις
να θεωρείται πλέον πιο φυσιολογικό στην κοινωνία τη δική μας, παρότι υπάρχουν και περιοχές, κομοπόλεις, μικρότερα μέρη, αλλά και άνθρωποι και οικογένειες και μέσα στις μεγάλες πόλεις, οι οποίοι δεν θα πάνε καθόλου ή θα καθυστερήσουν πολύ για θέματα τέτοια. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω τώρα αν έχει σημασία το φύλλο και η ηλικία του παιδιού όταν οι γονείς χωρίζουν, γενικά για την προσαρμογή του παιδιού στις νέες συνθήκες. Ναι, ναι. Τα αγόρια γενικά θεωρείται ότι επηρεάζονται πιο πολύ. Συνήθως αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός ότι όταν οι γονείς χωρίζουν, τα πιο πολλά παιδιά μένουν με τις μητέρες. Οπότε τα αγόρια χάνουν τον πατέρα και ο επηρεασμός τους είναι αρκετά εντονότερος. Και πολλές φορές αυτό είναι και ανεξάρτητο από το αν είναι άσχημος ο χωρισμός ή όχι. Δηλαδή και μόνο η φυσική απουσία του πατέρα από το σπίτι μπορεί να επηρεάσει πιο πολύ τα αγόρια από ότι τα κορίτσια. Οπωσδήποτε έχουν τις διαφορές που είπα πριν, δηλαδή τα αγόρια εκδηλώνουν εξωτερικευμένα προβλήματα επιθετικότητας και συμπεριφοράς, ενώ τα κορίτσια εσωτερικευμένα που είναι συναισθηματικού χαρακτήρα, κατάθλιψη, άγχος. Και η ηλικία βέβαια παίζει οπωσδήποτε ένα ρόλο. Τώρα εδώ υπάρχει μια διχογνωμία των ερευνητών αν κάποια ηλικία είναι αυτή που επηρεάζει περισσότερο το παιδί. Ας πούμε ένα βρέφος, αν χωρίσουν οι γονείς του, στην ουσία μεγαλώνει χωρίς ποτέ να ξέρει πως ήταν, χωρίς να θυμάται και συγκρούσεις. Έχει πάρα πολύ να κάνει το πώς, και αυτό δεν σας το είπα προηγουμένως που με ρωτήσατε για τις επιπτώσεις του διαζυγίου, είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα είναι πώς είναι ψυχικά ο γονιός ο οποίος μένει πίσω με τα παιδιά. Εάν αυτός καταρρεύσει εξαιτίας του διαζυγίου, έχει μια ψυχολογική ευαλωτότητα, έχει πέσει σε κατάθλιψη ή είναι συνεχώς απασχολημένος με το θυμό του με τον άλλο γονέα, τότε τα παιδιά στην ουσία μένουν χωρίς κανένα γονιό. Δεν μπορεί κανείς να τα φροντίσει και αυτό είναι πάρα πολύ αρνητικό. Αν όμως ο ένας γονιός που μένει πίσω καταφέρει να ανασυγκροτηθεί γρήγορα και να αντέξει αυτό το πράγμα και να προσφέρει στα παιδιά, τότε είναι πολύ λιγότερες οι αρνητικές επιδράσεις. Τώρα παίζει ρόλο ποιος αναλαμβάνει την επιμέλεια του παιδιού, αν θα είναι ο πατέρας ή η μητέρα. Κοιτάξτε, παίζει ρόλο, κυρίως παίζει ρόλο ως προς το ποιος από τους δύο είναι ο πιο δυνατός εισαγωγικά, ο πιο έτοιμος να αναλάβει τα παιδιά στην κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Πόσο επενδύει σε αυτό. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ένας εγκαταλείπει το σπίτι και λέει δεν αντέχω, μετά από αυτό φεύγω, φεύγει με κάποιον άλλο σύντροφο, οπότε στην ουσία δεν μπορεί να πάρει τα παιδιά του μαζί. Υπάρχουν ένα σύνολο από καταστάσεις. Τώρα, ανάλογα με την ηλικία και τα δικαστήρια συνηθίζουν να δίνουν τα μικρά παιδιά στη μητέρα, γιατί υπάρχει η αντίληψη ότι ένα μικρό παιδί χρειάζεται πιο πολύ τη μητέρα του, ενώ μεγαλύτερα παιδιά τα χρειάζεται πιο πολύ ο πατέρας, μάλλον μπορεί να χρειάζονται πιο πολύ τον πατέρα, αυτή είναι η αντίληψη και στους δικαστές, και να μπορεί να δοθούν, αφού ληφθεί υπόψη και η γνώμη τους, και στον πατέρα. Γενικώς δεν θεωρείται ότι μόνο η μητέρα μπορεί να αναθρέψει ένα παιδί και ο πατέρας όχι, σε καμία περίπτωση. Και ο πατέρας μπορεί να είναι εξίσου καλή γονής και φροντιστική σε όλες τις ηλικίες. Τώρα, εγώ μιλάω για το τι συνηθίζεται να γίνεται, και αυτό έχει να κάνει και με κάθε κοινωνία ξεχωριστά και με τις δυνάμεις που αναπτύσσονται μέσα στην ίδια. Ναι. Το μορφωτικό επίπεδο πώς επιδρά σε ένα διαζύγιο για τη διαχείριση των προβλημάτων που αναπτύσσουν, που ανακύπτουν με τα παιδιά. Το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, γονέων λέτε. Ναι. Κοιτάξτε, δεν είναι πάντοτε θέμα μορφωτικού επίπεδου. Μερικές φορές άνθρωποι που δεν έχουν την μόρφωση, δηλαδή είναι από αυτή δημοτικού για παράδειγμα, μπορεί να αντιμετωπίζουν πολύ καλύτερα την κατάσταση από ότι μορφωμένοι γονείς. Και πολύ συχνά αυτές τα διαζύγια με πολύ ψηλές συγκρούσεις, που είναι αυτό το 10% και από αυτά ένα μικρότερο ποσοστό φτάνει στα άκρα, είναι πολύ μορφωμένοι άνθρωποι. Έχει να κάνει κυρίως με την προσωπικότητα. Εάν υπάρχουν δυσκολίες στην προσωπικότητα των γονέων και κάποιου χαρακτήρα, γιατί οι προσωπικότητες είναι πολλές, οι διαταραχές της προσωπικότητας πολλές, κάποιες δυσκολίες στην προσωπικότητα οδηγούν σε πολύ έντονες συγκρούσεις. Δεν μπορεί να αντέξει κανείς ο ναρκισσιστικός γονέας, ας πούμε, αυτός που θέλει να νομίζει ότι ο ίδιος είναι ο καλύτερος και έχει πολλά στοιχεία έτσι ναρκισσιστικά, συνήθως θα πολεμήσει άγρια τον άλλο γονέα. Ο αντικοινωνικός επίσης, αυτός που έχει στοιχεία βίας και επιθετικότητας και αντικοινωνικά, ή ο μετεχμιακός όπως λέμε, που είναι μια σοβαρή διαταραχή προσωπικότητας. Αλλά αυτό είναι ανεξάρτητο από τη μόρφωση, δεν έχει να κάνει. Φυσικά ένας πιο μορφωμένος άνθρωπος θεωρητικά μπορεί να καταλάβει καλύτερα τις ανάγκες του παιδιού, να διαβάσει, να μπει στο ίντερνετ, να πάρει βιβλία. Αλλά δεν έχει να κάνει τόσο με αυτό η φροντίδα του παιδιού, όσο έχει να κάνει με αυτό που έχεις να δώσεις.
Αν έχεις να δώσεις, ό,τι μόρφος και να έχεις, το δίνεις. Και αυτό που έχεις να δώσεις είναι αγάπη, φροντίδα, νιάξιμο στο παιδί, κατανόηση των δικών του αναγκών. Δηλαδή, εκείνη την ώρα λες ότι εγώ έχασα το γάμο μου, αυτό που ήλπιζα από τον άνδρα μου κτλ. Ή από τη γυναίκα μου, αλλά όμως το παιδί μου τι χρειάζεται τώρα. Και μπαίνει στη θέση του. Αυτό μπορεί να το κάνει κάθε μορφωτικό επίπεδο. Κυρία Μπέκα, πόσο διαρκούν τα προβλήματα του παιδιού μετά το διαζύγιο? Ναι, και αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Θεωρείται ότι διαρκούν την πρώτη διετία ως επιτοπλίστων. Τον πρώτο χρόνο είναι πιο έντονα, το δεύτερο χρόνο είναι λιγότερο έντονα. Μετά από εκεί θεωρείται ότι υποχωρούν. Βέβαια, θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του και τις μακροχρόνιες συνέπειες που έχει ένα διαζύγιο, με την έννοια πώς αναπτύσσονται οι προσωπικές σχέσεις, οι σεξουαλικές σχέσεις των παιδιών αυτών που οι γονείς τους χώρισαν, τι επιλογές κάνουν στο γάμο τους. Είναι κάποια πράγματα που γίνονται χρόνια μετά εκ των πραγμάτων και ανάλογα πότε χώρισαν και οι γονείς. Αλλά αυτές όλες που είπαμε, οι δυσκολίες της προσαρμογής και τα προβλήματα, συνήθως διαρκούν την πρώτη διετία, με πιο έντονο τον πρώτο χρόνο της ζωής, και σιγά σιγά υφίενται μετά. Κυρία Μπέκα, ποιοι παράγοντες επιβαρύνουν το παιδί των χωρισμένων γονέων και ποιοι το διευκολύνουν στην προσαρμογή τους με το λιγότερο δυνατό ψυχικό κόστος? Ποιοι παράγοντες το δυσκολεύουν? Οι πολύ ψηλές συγκρούσεις των γονέων που είπαμε. Αν το διαζύγιο έχει πολύ ψηλές συγκρούσεις, αυτό είναι ένας πολύ αρνητικός παράγοντας. Εάν αλλάξουν πολλά πράγματα για το παιδί, δηλαδή μπορεί με το που χωρίζουν οι γονείς να αλλάξει σπίτι, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα να διατηρήσουν, για να αλλάξει γειτονιά, να αλλάξει σχολείο, άρα ξαφνικά δεν χάνει μόνο τον ένα γονέα, αλλά χάνει και όλο το υποστηρικτικό και το... Αλλάζει όλη του ζωή ξαφνικά. Επίσης, συνήθως η μητέρα με την οποία μένει το παιδί χάνει την οικονομική υποστήριξη του πατέρα, οπότε αναγκάζεται να βγει στη δουλειά. Άρα δεν είναι η μαμά στο σπίτι να φροντίσει, δεν υπάρχουν χρήματα για να αγοράσει πράγματα. Χάνεται η επικοινωνία με τον γονέα που φεύγει από το σπίτι, η καθημερινή επικοινωνία. Και αν τυχόν δεν ενισχυθεί αυτό από την αρχή, από τον πρώτο χρόνο, έχει βρεθεί ότι σιγά σιγά φθήνει αυτό όσο περνάει ο καιρός, αν δεν είναι και πολύ διεκδικητικός και αυτός ο γονιός ο οποίος έφυγε για να δει τα παιδιά. Οπότε χάνουν και το γονιό τους ούτως ή άλλως και στην επικοινωνία, όχι μόνο στην καθημερινότητα. Αυτό όλο είναι πολύ επιβαρυντικοί παράγοντες. Και βέβαια, αν τυχόν και αυτός που μένει πίσω έχει μια ψυχική αδυναμία ή νόσο, οπότε δεν μπορεί να τα φροντίσει καλά έτσι κι αλλιώς, ακόμα και σε αυτό. Αν αντίθετα υπάρχει υποστηρικτικό σύστημα, η ευρύτερη οικογένεια που λέγαμε πριν, παππούδες, γιαγιάδες, θείοι που μπορεί να παίξουν ένα ρόλο και αυτοί προτύπου, παρότι λείπει ο ένας γονιός από το σπίτι, και να υποστηρίξουν ψυχολογικά, συναισθηματικά, να κρατήσουν το παιδί την ώρα που ο γονιός λείπει, ο ένας πλέον μοναδικός γονιός, είτε λείπει, είτε κλαίει, είτε πρέπει να πάει να κάνει διάφορα πράγματα. Ας πούμε, αυτοί είναι εκεί για το παιδί και του προσφέρουν αυτά τα πράγματα. Και αν οικονομικά δεν αλλάξει πάρα πολύ κάτι, ώστε να μπορεί να κρατήσει κάποιες από τις προηγούμενες δραστηριότητες, εξωσχολικές, φροντιστήρια που είχε το παιδί, μην αισθανθεί ότι όλα καταραίουν γύρω του. Αυτοί και άλλοι σαφώς που μπορούμε να σκεφτούμε είναι παράγοντες που βοηθούν πολύ στην προσαρμογή του παιδιού μετά από ένα χωρισμό των γονέων. Μάλιστα. Τελικά, τι θα μπορούσε να βοηθήσει τους σημερινούς γονείς ώστε να ανταποκριθούν καλύτερα στο ρόλο τους? Ναι, αυτό τώρα είναι ένα θέμα που είναι έτσι πολύ, μια ερώτηση που άπτεται πολλών παραμέτρων. Νομίζω καταρχήν θα πρέπει να σκεφτούμε από άποψη κοινωνίας να ενισχυθεί η οικογένεια, ώστε τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν στις οικογένειες να έχουν την εμπειρία του πώς είναι να μεγαλώνεις παιδιά και πώς είναι να είσαι με έναν μπαμπά και μια μάμα, αυτά που λέγαμε στην αρχή, να επιλύονται οι συγκρούσεις, να βρούμε τρόπο να το κάνουμε αυτό. Να μπορούν να προετοιμάζονται από τη στιγμή που βρίσκονται στην εφηβεία, στην πρώτη ενήλικη ζωή, να προετοιμάζονται για αυτό το ρόλο της οικογένειας. Πάρα πολλούς γονείς ακούμε να λένε «Ποτέ δεν άκουσα τίποτα σχετικά με αυτό, ας πούμε, και είμαι στον αέρα». Και είναι τώρα και στην εποχή μας σαν όλα να πρέπει να στα πει ο ειδικός. Δηλαδή, παλιότερα ήταν αυτονόητο ότι ο κάθε γονιός ήξερε, το έλεγε οι γονείς του, στην κοινότητα που ζούσε, του λέγανε πώς πρέπει να μεγαλώσει τα παιδιά του. Τώρα κανείς δεν ξέρει πώς θα μεγαλώσει τα παιδιά του. Πρέπει να το διαβάσει, να μπει στο ίντερνετ ή να πάει στον ψυχίατρο ή στον ψυχολόγο. Είναι ένα φαινόμενο της εποχής αυτό. Έχουν δηλαδή γίνει πολύ αδύναμοι οι σύγχρονοι γονείς και πρέπει να ενδυναμωθούν στο ρόλο τους. Και χρειάζεται ίσως, μια και ζούμε σε μια τέτοια κοινωνία,
και με σχολές γονέων και με διάφορους τρόπους που και η πολιτεία μπορεί να θεσπίσει, αλλά και οι ίδιοι μπορεί να προσπαθήσουν και τοπικά και ας πούμε εκπομπές όπως η δική σας και άλλες εκπομπές που αφορούν τους γονείς, θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν να αποκτήσουν σιγά σιγά και γνώση αλλά και την αίσθηση ότι μπορούν να τα καταφέρουν, γιατί το ένστικτο του γονέα και η αγάπη είναι κάτι το οποίο όλοι μπορούμε να το δείξουμε στα παιδιά. Δεν χρειάζεται να πάμε στο πανεπιστήμιο για να μπορέσουμε να γίνουμε γονείς. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα ποιος είναι ο ρόλος του πνευματικού και της Εκκλησίας γενικότερα στην αντιμετώπιση προβλημάτων. Κοιτάξτε, ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι κατά πόσον κανείς έχει σχέση με την Εκκλησία. Δηλαδή εμείς που βλέπουμε πάρα πολλούς γονείς καθημερινά, είναι πολλοί που έχουν την ευτυχία, θα έλεγα και την ευλογία να πιστεύουν στο Θεό ή να έχουν ένα σύστημα αξιών το οποίο τους βοηθάει σε αυτό το οποίο προσπαθούν να κάνουν με τα παιδιά τους. Δεν είναι όλο το σύστημα αξιών η Εκκλησία και ο Θεός. Το ξεκινάω από εκεί. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι έχουν διαβάσει, έχουν θεωρήσει ότι κάποιος τρόπος ας πούμε, να ανατρέφεις τα παιδιά σου μακριά από τις σύγχρονες επιδράσεις και επιρροές, με κάποιους έτσι πιο, πώς θα τους έλεγα, τρόπους που έχουν να κάνουν με τη φύση, με το περιβάλλον και τα λοιπά, και αυτό τους βοηθάει. Η Εκκλησία θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά υποστηρικτικά συστήματα, αν το πάρω ψυχολογικά, πνευματικά, εάν πιστεύει κανείς ότι ο Θεός είναι ο μόνος αληθινός Θεός, σαφώς πώς να πούμε, ας πούμε, το να ακολουθήσει κάποιους κανόνες, να πω, κάποια καθοδήγηση την οποία του δίνει ο πνευματικός μέσα στην Εκκλησία, είναι μια ασφάλεια. Είναι αυτό το οποίο αντίστοιχα γίνεται σε όλο τον πληθυσμό στο εξωτερικό από τον ψυχολόγο και τον ψυχίατρο. Αλλά δεν εξασφαλίζεται απλά με το να είναι πνευματικός κάποιος ότι μπορεί να καθοδηγήσει σε όλα τα θέματα. Είναι και αυτό κάτι που πρέπει να σκεφτούμε. Δηλαδή, ο πιστός άνθρωπος θα πάει στην Εκκλησία και ο πνευματικός είναι εξαιρετικά σημαντικό πρόσωπο. Αλλά ο πνευματικός που έχει την εμπειρία να καθοδηγήσει. Και είναι και μόνον, όπως λέω και πάλι, εγώ επειδή είχα κάνει στην Αγγλία, λίγο σας πάω τώρα πιο πίσω, όπου δεν υπάρχει ούτε πίστη χριστιανική, πιο πολλοί άνθρωποι ήταν άθεοι. Δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Δεν καταλάβαιναν καν τι σήμαινε αυτό αν μιλούσες για πνευματικό. Στην Ελλάδα δεν είμαστε έτσι και ειδικά και στην πόλη μας ας πούμε υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που πιστεύει και θεωρώ ότι η Εκκλησία είναι ένα σημαντικότατο έτσι, όπλο στα χέρια των γονέων και πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια μπορεί να δώσουν και η μελέτη και η πνευματική. Λέω και πάλι οι έμπειροι πνευματικοί που μπορούν να καθοδηγήσουν γονείς. Για τα λίγα λεπτά που μας έμεινα, πάω σε ερωτήσεις των ακροατών. Ρωτάνε, η κόρη μου είναι 15 ετών, εμφανίζει εδώ και ένα χρόνο κεφαλαλγία. Οι νευρολόγοι που την εξέτασαν είπαν ότι δεν βρίσκουν κάτι. Πρέπει να απευθυνθώ σε παιδοψυχιατρό. Εάν έχει αποκλειστεί η ύπαρξη οργανικότητας και δεν σημαίνει ότι επειδή δεν βρίσκουν κάτι οι νευρολόγοι, δηλαδή βεβαίως είναι ειδικοί για την κεφαλαλγία, αλλά πολλές φορές είναι ψυχοσωματικό το ενόχλημα αυτό ή μπορεί να είναι από κάποια νόσο άλλη, αυτοάνωση για παράδειγμα ή κάτι που δεν υπάγεται στους νευρολόγους, οπότε ίσως να θέλει και άλλο ψάξιμο. Αλλά οπωσδήποτε δεν χάνει να απευθυνθεί για να δει το κομμάτι το ψυχολογικό, αν μάλιστα υπάρχει κάποιος εμφανής στρεσογόνος παράγοντας, μπορεί να το συζητήσει με κάποιον. Αν δεν υπάρχει κανένας παράγοντας, θα πρέπει να γίνει ένα πολύ ευρύτερο ψάξιμο και τώρα υπάρχουν ειδικά ιατρία κεφαλαλγίας που ασχολούνται πολύ εξειδικευμένα με αυτό το θέμα. Οπότε μπορεί να απευθυνθεί και σε ένα τέτοιο, σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Μάλιστα. Τώρα που είπατε για τα νοσοκομεία, πώς μπορεί κάποιος να βρει να σας προσεγγίσει σαν κλινική, αν θέλει, έχει κάποιο πρόβλημα με τα παιδιά του? Τα προβλήματα ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων αντιμετωπίζονται στο δημόσιο χώρο με βάση την τομεοποίηση, όπως λέμε. Δηλαδή, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας, υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες που ασχολούνται με αυτό. Εμείς, λοιπόν, ως Παπα-Νικολάου Παιδοψυχιατρικό Τμήμα, καλύπτουμε την Δυτική Θεσσαλονίκη και μάλιστα όχι όλοι, αλλά συγκεκριμένους δήμους και κοινότητες. Όταν θα πάρουν τηλέφωνο οι γονείς, αυτό γίνεται στην Πλατεία Δημοκρατίας, στο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο του Παπα-Νικολάου, τότε εκεί ενημερώνονται για το αν η περιοχή κατοικίας τους ανήκει στο δικό μας Ιατροπαιδαγωγικό που είναι του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου ή σε ένα άλλο που είναι πιο δίπλα και είναι άλλοι δήμοι ας πούμε υπάγονται εκεί. Ανατολική Θεσσαλονίκη είναι στο Ιπποκράτιο για παράδειγμα, στο Αχέπα και πάει λέγοντας. Πάω σε ερώτηση μητέρας. Λέει ο σύζυγός που παίρνει παιχνίδια στα παιδιά που εγώ τα θεωρώ υπερβολή. Π.χ. όταν λέω πάμε για ψώνια, εγώ λέει θα του παίρνω ένα παιχνίδι και εκείνος παίρνει δύο και τρία. Πώς να το χειριστεί?
Αυτό χρειάζεται συνεννόηση μεταξύ των γονέων εκ των προτέρων. Αν οι γονείς έχουν κάποιες διαφωνίες μεταξύ τους, και πολύ συχνά συμβαίνει αυτό, χρειάζεται από πριν να συνεννοηθούν για το τι ακριβώς θα κάνουν στα παιδιά και η μητέρα να εκφράσει, χωρίς να κατηγορεί τον σύζυγό της, για ποιο λόγο αυτή σκέφτεται αυτό, πώς το βλέπει ο ίδιος, γιατί το κάνει, γιατί του παίρνει δύο ή τρία, και να δει και τη δική του την άποψη και τη δική της. Είναι πολύ σημαντικό, όχι μπροστά στα παιδιά, από πριν να έχουν συνεννοηθεί και να πούν στα παιδιά τι έχουν αποφασίσει να κάνουν. Αν δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, σημαίνει ότι κάπου η επικοινωνία τους είναι δύσκολη και θα πρέπει να δουν τους λόγους αυτού του πράγματος και να μην μείνουν μόνο στο θέμα του παιχνιδιού. Τι προβλήματα δημιουργούνται όταν προσπαθούν να το θίσουν σε συγκεκριμένο επάγγελμα της δικής του διαδρομίας οι γονείς? Εντάξει, κάθε άνθρωπος είναι εντελώς διαφορετικός, θα πρέπει να σεβόμαστε την προσωπικότητα των παιδιών μας και κάποιες φορές μπορεί κάποια παιδιά είτε να θέλουν μόνο τους, είτε να είναι καλό οι γονείς να προτείνουν το δικό τους επάγγελμα. Αν όμως θέλουμε με το ζόρι ένα παιδί να κάνει το δικό μας επάγγελμα, το οποίο μπορεί είτε να μην μπορεί γιατί δεν έχει τις ικανότητες αυτές, είτε όμως και να μην θέλει, τότε τι κάνει και τι μπορεί να συμβεί αν κάνει ένα επάγγελμα που δεν θέλει, και μάλιστα οι πιο αγαπημένοι του άνθρωποι τον έχουν αναγκάσει να μην το θέλει. Νομίζω είναι η αυτονόητη απάντηση της δυσφορίας που θα ζήσει όλη του τη ζωή και το ότι θα το αποδίδει και στους γονείς αυτό. Κανείς δεν θα ήθελε να γίνει κάτι τέτοιο. Θα μπορούσε όμως σαφώς ένας γονιός που έχει ένα επάγγελμα και οδοφόρο μάλιστα ενδεχομένως, να προτείνει στο παιδί του αν θα ήθελε, και βεβαίως είναι πολύ λογικό να το προτείνει. Άλλο αυτό και άλλο να υποχρεώσει το παιδί να κάνει αυτό. Ίσα-ίσα μπορεί να του πει όλα τα θετικά του επαγγέλματος και τα αρνητικά, γιατί όλα τα έχουν, τα επαγγέλματα τα έχουν τα αρνητικά, και να αφήσει το παιδί μόνο του. Γιατί η συνέπειος μπορεί να είναι από άγχος και κατάθλιψη μέχρι να στραφεί εναντίον των γονέων, μέχρι να μην είναι επιτυχημένος στη δουλειά του ή να είναι επιτυχημένος αλλά να μην είναι ανικανοποιητός. Πολλές είναι οι συνέπειες, έτσι όπως είναι αυτονόητο. Γρήγορα στην τελευταία ερώτηση, κάνει κακό που οι παππούδες είναι πιο ελαστικοί από τους γονείς? Μήπως πρέπει να μην τα αφήνουμε τους παππούδες, ρωτάνε. Ναι. Οι παππούδες εκ των πραγμάτων είναι πιο ελαστικοί, δεν τους πιέζει κάτι να γίνουν πιο αυστηροί. Βέβαια είναι θέμα και χαρακτήρος και προσωπικότητας. Αν υπάρχουν σοβαρά θέματα, διαφωνίες για σοβαρά θέματα για τα οποία οι γονείς δεν μπορούν να αποδεχτούν αυτό που κάνουν οι παππούδες, γιατί μπορούσαν να αποδεχτούν και να πούνε εντάξει, όταν είσαι με τον παππού θα κάνεις αυτό, αλλά όταν είμαστε μαζί ο κανόνας είναι αυτός στο σπίτι μας. Αν όμως σε κάποια σημαντικά θέματα οι παππούδες καταστρέφουν το έργο των γονέων, χρειάζεται τότε να συζητηθούν αυτά με τους παππούδες ανοιχτά, και αν μάλιστα αυτοί επιμένουν, τότε οι γονείς θα πρέπει να λάβουν τα μέτρα τους, όπως θα το κάνουν για κάθε άνθρωπο που θα επηρεάζει αρνητικά τα παιδιά τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μπέκα, που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε. Πραγματικά οι ερωτήσεις ήταν πάρα πολλές, σας είπα πάρα πολύ λίγες. Θα τα αφήσω για την επόμενη εκπομπή που θα ξανακάνουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Μιλώντας για Τέχνη με τη Γεωργιάνα Μπάρμπα και τη Σουζάνα Μπενίση. Καλό βράδυ από εμάς. When you came.